πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο θόρυβο, σε ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύσεις. Να καταλάβουμε πρώτα τι είναι αυτό που μας ενοχλεί όταν λέμε θόρυβος. Να πω για το παρελθόν ότι οι Σιβαρίτισσες κάτω Ιταλίας είχαν απαγορεύσει τις θορυβώδεις εργασίες όπως τη μεταλλουργία στα όρια της πόλης τους. Στη δε αρχαία Ρώμη τα άρματα δεν επιτρέπονταν να κυκλοφορούν νύχτα. Στις μέρες μας τι γίνεται στην σημερινή πολύβουη πόλη και στην εξαιρετικά σύνθετη ζωή της Αθήνας και όχι μόνο, και πολλών πόλεων της Ελλάδας, οι θόρυβοι έρχονται από όλες τις μεριές. Από το κυκλοφοριακό, από αεροσκάφη που πετούν, από τη βιομηχανία, από οικοδομικές εργασίες, από οικιακές συσκευές, ακόμα και από τη διασκέδαση. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το θόρυβο. Η αφορμή είναι μια ημερίδα που έγινε πρόσφατα με αποτελέσματα που πραγματικά θα σας εντυπωσιάσουν. Πριν καλωσορίζω τους καλεσμένους μας, μάλλον πρώτα για να τους δείτε. Καλωσορίζω τον κύριο Κώστα Μόσχο, ο οποίος είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής και καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΟΔΙΟ Αθηνών. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μόσχο. Και θα καλωσορίσω και τον γιατρό, τον κύριο Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, ο οποίος είναι ειδικός στην εργασιακή και περιβαλλοντική ιατρική. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαραλαμπίδη. Πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας, ήθελα να δούμε ένα βίντεο που έφτιαξε ο Πάνος ο Τούμπης. Γιατί, να καταλάβουμε γιατί ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς ρήπους που υποβαθμίζουν τη ζωή μας, υποβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον και όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά όπου η συγκέντρωση του πληθυσμού είναι μεγάλη. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και αμέσως μετά να μιλήσουμε για το θόρυβο. Και βέβαια πάντα ευπρόσδεκτες οι δικές σας παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Με τον όρο θόρυβος ονομάζουμε κάθε ακουστό ήχο, ο οποίος είναι δυσάρεστος και μας προκαλεί συνήθως ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως απώλεια ακοής, ενόχληση, δυσκολία στην επικοινωνία, εργασία, ξεκούραση, ύπνο κλπ. Το πρόβλημα του θορύβου κατά συνέπεια φαίνεται ότι είναι συνάρτηση του πληθυσμού. Γι' αυτό και γίνεται εντονότερο στις μεγαλοπόλεις, παρά στις επαρχιακές πόλεις ή στα χωριά. Σήμερα ο θόρυβος αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ρήπο, ο οποίος υποβαθμίζει το αστικό περιβάλλον και είναι ιδιαίτερα αισθητός στα μεγάλα αστικά κέντρα με πρωταγωνιστικούς ρόλους στην πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι θόρυβοι είναι μια ειδική κατηγορία σύνθετων ήχων. Η μελέτη των θορύβων αποτελεί ένα πολύ ξεχωριστό και ενδιαφέρον κεφάλαιο της ηχητικής επιστήμης. Υπάρχει μια μεγάλη πηγή θορύβου, η οποία λέγεται θόρυβος από τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή κυκλοφοριακός οδικός θόρυβος. Αυτός ο κυκλοφοριακός οδικός θόρυβος μέσα στον αστικό ιστό είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία να ελεγχθεί και δεν μπορεί να μπει και μια συγκεκριμένη νομοθεσία. Αυτό γίνεται αφενός μεν διότι ο θόρυβος αυτός είναι συνεχώς κειμενόμενος, κάθε ένα δευτερόλεπτο αλλάζει δηλαδή, ανάλογα με τη ροή των αυτοκινήτων, αφετέρου δεν είναι και εύκολο να ελεγχθεί σε τοπικό επίπεδο. Οι συνέπειες του θορύβου στον άνθρωπο είναι πολλαπλές και ποικίλες. Ξεκινούν από ένα απλό εκνευρισμό ή δυσφορία και μπορούν να καταλήξουν σε μόνιμες βλάβες του οργανισμού, όπως απώλεια ακοής, έλλειψη συγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές. Έχουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προωθήσει την κάρτα ελέγχου δικύκλων, όπως υπάρχει και κάρτα ελέγχου θορύβου των γιοταχή. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα. Αυτό το πρόγραμμα προβλέπει ότι όλα τα μηχανάκια θα περνάνε από κτέο και εκτός των άλλων απαιτήσεων μηχανολογικών θα απαιτείται να ελέγχεται και ο θόρυβος της εξάτμισής τους, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο και δημιουργεί και μεγάλο πρόβλημα μέσα στον αστικό ιστό. Η αντιμετώπιση του θορύβου επομένως, ή έστω ο περιορισμός του, πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους των πολιτισμένων κοινωνιών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ένας από τους δείκτες αξιολόγησης του πολιτισμικού επίπεδου μιας χώρας είναι και τα επίπεδα θορύβου που παράγει ο λαός της. Στη συνέχεια υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι ελέγχου, ο οποίος είναι ο αεροπορικός θορύβος, δηλαδή ο θορύβος ο οποίος παράγεται από τα αεροδρόμια, τα οποία με εξαίρεση κάποια μεγάλα που είναι κοντά στον αστικό ιστό, π.χ. Ελευθέριος Βενιζέλος, τα υπόλοιπα είναι ίσως και εποχιακού χαρακτήρα,
και είναι και εκτός πόλης, οπότε και εκεί ο θόρυβος αυτός είναι αρκετά περιορισμένος. Τέλος, υπάρχει μια άλλη κατηγοροποίηση των θορύβων, ο οποίος είναι ο αστικός θόρυβος, δηλαδή είναι ο θόρυβος ο οποίος παράγεται από πάσης φύσεως ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως παραδείγματος χάρη ομιλίες, φωνές, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις. Η ελληνική πολιτεία, όπως και όλες οι σύγχρονες κοινωνίες, έχει θεσπίσει μια σειρά νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τον περιορισμό του φαινομένου. Επίσης, μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ιδίως της μεγαλοπόλης, έχει ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα του θορύβου ή της ηχορύπανσης γενικότερα εξακολουθεί να υφίσταται και δυστυχώς να επεκτείνεται αντί να περιορίζεται. Έγινε λοιπόν πρόσφατα μια ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του Θορύβου. Και σε αυτή την ημερίδα που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής, του οποίου διευθυντής είναι ο σημερινός μας καλεσμένος ο κ. Μόσχος, αλλά και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν ακριβώς το θέμα του θορύβου και το πρόβλημα του θορύβου. Γιατί έγινε η ημερίδα, κύριε Μόσχο? Λοιπόν, έγινε επειδή ακριβώς ο θόρυβος είναι ένα πρόβλημα. Ο θόρυβος βλάπτει σοβαρά την υγεία, όπως εντοπίστηκε και στο βίντεο που δείξατε πιο πριν. Και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αρκετά. Το θεωρούμε ένα αναγκαίο κακό, ενώ δεν είναι αναγκαίο κακό. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε λύσεις κατά του θορύβου. Και ο στόχος ήταν ακριβώς να έρθουν όλοι οι δήμονες του χώρου να εντοπίσουν ποια είναι τα προβλήματα του θορύβου. Και γι' αυτό φωνάξαμε και γιατρούς και ακουστικολόγους και φυσικούς. Και να προταθούν λύσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ήταν να προταθούν λύσεις για το διατάφτα. Παράλληλα δε να ενημερωθεί και ο κόσμος για τα προβλήματα που τυχόν έχει ο θόρυβος και το τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία ποιες είναι, γιατρέ, κύριε Χαραλαμπίδη? Διάβαζα, έχω μείνει άναυδη από το πόσο είναι το ανθρώπινο αυτή, τι όριο δέχεται, τι όριο ένασης ήχου δέχεται, μετά από το οποίο μπορεί να υποστεί βλάβη, και πόσο κοντά είναι κάποιες συσκευές της καθημερινότητάς μας, πόσο κοντά είναι σε αυτό το όριο. Έχω δηλαδή, αν θέλετε πείτε το κιόλα για να καταλάβει ο κόσμος. Για την απώλεια ακοής, όταν μιλάμε για έκθεση πολιετή συνήθως, όχι δηλαδή τον πολιετή και πολύ όριο. Κυρίως μιλάμε για την έκθεση κατά την εργασία μας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ατόμων οι οποίοι λόγω της εργασίας τους τελικά μετά από 10 ή 20 χρόνια οδηγούνται σε απώλεια σημαντικού μέρους της ακοής τους. Θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα? Τι είδους εργασία δηλαδή φέρνει? Σε οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα, δεν μιλάμε μόνο για βαριά βιομηχανία δηλαδή, όπου υπάρχουν μηχανές. Και είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός εργαζομένων που εργάζονται κοντά σε μηχανές. Μετά από χρόνια έχουν... Το ανθρώπινο αυτή δέχεται την ένταση ήχου μέχρι πόσα ντεσιμπέλ? Οριακά μέχρι 140. Καλά, ναι. Μετά, ωραία. Μετά και διάβαζα ότι, ας πούμε, στη Λεωφόρο Κηφισίας, ναι, εάν κανείς... είναι εκεί, στη λεωφόρο αυτή, δέχεται γύρω στα 65 δεσιμπέλ. 65 και 70 και 75 ανάλογα την ώρα της ημέρας. Και μπορεί να φτάσει και 86. Ακριβώς. Και είναι, για να καταλάβουμε τις εντάσεις αυτές, είναι ακριβώς μια συσκευή, μια σκούπα. Μπράβο, ναι, ναι. Είναι περίπου γύρω στα 85 με 90 ανάλογα τη... Ένα πιστολάκι μαλλιών, το λεγόμενο σεσουάρ, έχει 90 δεσιμπέλ. Ακριβώς. Δηλαδή, φανταστείτε να είμαστε συνεχώς με ένα σεσουάρ ή σε μια κάσκα που είναι στα κομμωτήρια. Δηλαδή, μια τέτοια κατάσταση που αυτό εννοείται το να στεγνώσουμε τα μαλλιά μας, δεν θα έχουμε κάποια βλάβη, αλλά άμα στεγνώνουμε τα μαλλιά μας όλη μέρα, θα είχαμε πρόβλημα στην ακοή. Ή φανταστείτε τους εργαζόμενους μέσα σε ένα κομμωτήριο που δεν είναι μόνο ένα τέτοιο. Εγώ να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Σουάρ είναι πολλά. Οπότε... που φαίνεται και λίγο αστείο. Η μουσική ήταν και αντικείμενο της δικής μου εισήγησης. Η μουσική εκτίθεται σε 80, 90 και καμιά φορά και 100 δεσιμπέλ στην ώρα της δουλειάς τους. Και είναι πολλές ώρες εκεί. Δηλαδή είτε δουλεύουν σε νυχτερινά κέντρα είτε δουλεύουν σε ορχήστρες. Και αυτό έχει τεθεί σαν θέμα και έχει βγει και η ειδική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους και ακόμα δεν εφαρμόζεται τίποτε.
Δηλαδή, αυτοί είναι οι λόγοι που κάναμε και την ημερίδα. Ότι ναι, υπάρχει το πρόβλημα. Ας μην κλείνουμε τα μάτια μας, για την ακρίβεια, ας μην κλείνουμε τα αυτιά μας. Ναι. Κύριε Μόσχο, όμως, πείτε μου κάτι. Στην Ελλάδα, γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαστε μια πολύ πολυθόρυβη πόλη, και δεν μιλάω μόνο για αυτά, δηλαδή για τις μηχανές της μεγάλου κυβισμού που διασχίζουν χαράματα, ώρες τέλος πάντων που οι άνθρωποι κοιμούνται και ξυπνούν τους περίοικους, και δεν μιλάω μόνο για το ότι δεν σέβονται οι άνθρωποι τις ώρες κοινής ησυχίας. Αλήθεια, υπάρχουν ώρες κοινής ησυχίας στη χώρα μας? Υπάρχουν ώρες κοινής ησυχίας, βεβαίως. Βέβαια, ένα πρόβλημα που υπάρχει τεράστιο στην Ελλάδα είναι η νομοθεσία, που είναι, έχει πάρα πολλά κενά, και αυτό εντοπίστηκε στην ημερίδα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εάν ο γείτονάς μας ενοχλεί, η κρίση του αν ενοχλεί ή όχι θα την κάνει το αστυνομικό όργανο. Δεν υπάρχει, ο νόμος δεν λέει, ξέρεις, ότι στα τόσα δεσιμπέλ παράγει τόσο η φασαρία, άρα έχει ξεπεράσει τα όρια. Έχει το αστυνομικός, αν είναι κουφός, μπορεί να πει δεν πειράζει. Αν είναι πολύ ευαίσθητος, μπορεί να πει πειράζει. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν κουφοί αστυνομικοί. Καταλαβαίνω όμως τι λέτε. Έχει να κάνει με μια προσωπική. Με υποκειμενική κρίση. Υποκειμενική κρίση. Έτσι, δηλαδή, αλλά επιπλέον θέλω να πω και το εξής. Ότι δεν υπάρχει μέρημνα για να είναι πιο ήσυχο το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι νοσοκομεία, όπως είναι σχολεία. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, λένε ότι μέγιστο 50 δεσιμπέλ σε νοσοκομεία και σχολεία. Και το βράδυ ακόμα πιο σιγά. Γιατί το σχολείο πρέπει να συγκεντρωθούν οι μαθητές. Δεν μπορεί να έχει φασαρία γύρω-γύρω. Να. Έτσι, και τι σημαίνει φασαρία? Σημαίνει να φτιάξεις δρόμους ήπιας κυκλοφορίας εκεί κοντά. Έτσι, σημαίνει να φροντίζεις να μην έχει βιοτεχνίες, βιομηχανίες που παράγουν θόρυβο. Κύριε Χαραλαμπίδη, ο γιατρός μας, ειδικός στην εργασιακή και περιβαλλοντική ιατρική, ο κ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, έχει ξεσηκώσει πλήθος ανησυχιών και ερωτημάτων, γιατί, κύριε Χαραλαμπίδη, μας τηλεφωνούν άνθρωποι που βάζουν μουσική σε κέντρα, DJs δηλαδή. Μας τηλεφωνούν άνθρωποι που δουλεύουν σε ξυλουργία. Μας τηλεφωνούν άνθρωποι που δουλεύουν. Α, ορίστε. Ορίστε, εδώ, η δική μας, η κάμερα man και κάμερα woman. Που ρωτούν με τα ακουστικά, οι άνθρωποι που δουλεύουν με ακουστικά. Επάνω οι ηχολήπτες μας, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με ήχο και ο ήχος φτάνει στα αυτιά τους με ένταση ή μέσα από ακουστικά, κινδυνεύουν να χάσουν την ακοή τους, κύριε Χαραλαμπίδη. Κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικό μέρος ακοής τους μετά από χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο συνήθως είναι κάτι που το παραγνωρίζουμε, επειδή συνήθως έρχεται στα 60 μας, στα 50 μας, στα 60 μας, ανάλογα με τις ώρες και τα ντεσιμπέλ στα οποία έχουμε τεθεί. Ωστόσο, είναι μια σημαντική αναπηρία, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, ακόμα και αν τώρα δεν την καταλαβαίνουμε. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Κάνουμε συχνά ακουόγραμμα, τι πρέπει να κάνουμε? Στο ακουόγραμμα μπορεί και από πολύ πιο μικρή ηλικία να αρχίσει να φαίνεται απώλεια ακοής στις ψηλές συχνότητες, που είναι αυτές που δεν επηρεάζουν την ομιλία. Μέσα στο σώμα μας, κύριε Χαραλαμπίδη, τι συμβαίνει όταν υφιστάμεθα υψηλά ντεσιμπέλ, θόρυβο δηλαδή που δεν είναι χαμηλός, που είναι ενοχλητικός? Ανεβαίνουν κάποια επίπεδα διαφόρων ουσιών? Δράσα στρεσογόνο ερέθισμα ο θόρυβος. Δηλαδή, όταν λέμε στρεσογόνο ερέθισμα στην ιατρική, εννοούμε οποιοδήποτε ερέθισμα μπορεί να γίνει αντιληπτό σαν απειλή. Πιο συγκεκριμένο δηλαδή? Οτιδήποτε. Από την καθημερινή μας ζωή. Ναι, ανεβαίνει δηλαδή η χοληστερόλη, ανεβαίνει το άγχος, δημιουργεί. Αυτό, για πείτε μας. Στιγμιαία είναι πολλές οι επιδράσεις. Μπορούμε να μετρήσουμε και τις ορμόνες του στρες, αδρεναλίνη. Μπορούμε να μετρήσουμε και αρτηριακή πίεση να ανεβαίνει. Αλλά είναι μια μη ειδική επίδραση που πολλοί δεν δίνουν σημασία, γιατί λέει είναι παροδική. Δεν μας νοιάζει δηλαδή κυρίως αυτό, άμα ακούσουμε δίπλα μας ένα μεγάλο θόρυβο, ότι για μισό λεπτό θα έχουμε αυξημένη πίεση. Μας ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες και εδώ συνέπειες. Οι οποίες μπορεί να υπάρχουν. Οι οποίες πλέον από τις επιδημιολογικές μελέτες φαίνεται ότι ο κίνδυνος είναι μεν μικρός, αλλά είναι μετρήσιμος και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Επιτρέψτε μου να, κύριε Μόσχο, σας έλεγα πριν για την Ελλάδα ότι έχω την αίσθηση ότι είμαστε μια πολυθόρυβη χώρα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο εκεί που μπορεί να διαπιστωθεί αυτό, παρά από αυτό που είναι μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι. Πάρα πολλές ώρες την ημέρα ανοιχτό, δηλαδή τηλεόραση. Εγώ βλέπω στην τηλεόραση ανθρώπους, συνήθως στα σύριαλ, να μιλούν πάρα πολύ δυνατά, να φωνάζουν. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει πολύ θόρυβος, θα βάλεις δυνατά την τηλεόραση να την ακούσεις.
στο σπίτι. Δηλαδή, επιβαρύνεις ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει εξωτερικός θόρυβος περιβάλλοντος. Ναι, αλλά και μέσα στην τηλεόραση υπάρχει ένα, ένα πρότυπο συνομιλίας. Είμαι που είναι φωνακλάδικος λαός. Είμαστε φωνακλάδικος λαός. Δηλαδή, να πούνε οι Ιταλοί, αλλά πούνε και αυτοί επίσης. Το θέμα είναι ότι να μην χρειάζεται να βάζουμε δυνατά το ραδιόφωνο, να μην χρειάζεται να βάζουμε δυνατά τη τηλεόραση. Δηλαδή, να κάνουμε ένα περιορισμό του εξωτερικού θορύβου ή, αν θέλετε, να φτιάξουμε σπίτια που δεν επηρεάζονται από τους εξωτερικούς θορύβους. Δηλαδή, μια σημαντική πρόταση που έγινε μέσα στην ημερίδα είναι να γίνει ειδικός κτηριοδομικός κανονισμός που να αφορά την ηχοπροστασία και να φτιαχτούν έτσι κλάσεις, ναι, ακουστικής άνεσης θα λέγαμε, όπως έχουμε στα ψυγεία και στα πλυντήρια ενεργειακή κλάση Α, ενεργειακή κλάση Β, να ξέρουμε αυτό το σπίτι είναι ακουστικής άνεσης Α, ακουστικής άνεσης Β, Γ, 5 βαθμίδες και έτσι όταν το αγοράζει κανείς να ξέρει ότι θα έχει έναν ήσυχο ύπνο ή θα πρέπει να θα έρχεται όλη η φασαρία από δίπλα ή το μωρό που κλαίει ή το σκύλος που γαυγίζει. Μάλιστα. Θα μπαίνει και στο σπίτι του. Πάντως να συνοψίσουμε ότι η χορύπανση αποτελεί τη δεύτερη σοβαρότερη ρύπανση μετά την ατμοσφαιρική στη χώρα μας. Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή διαπίστωση. Ελπίζουμε αυτή η συζήτηση να ευαισθητοποιήσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι λύσεις υπάρχουν. Έγινε μια συζήτηση στο Τρογγυλής Τραπέζι στο τέλος. Καταγράφηκαν οι προτάσεις οι οποίες θα πάνε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, ναι. Κύριε Μόσχο, τελειώσατε γιατί θέλει να πει κάτι ο κ. Χαρολαμπίδης? Όχι. Ναι, όχι να τελειώσω. Και είναι σημαντικό ότι ξεκίνησε, ότι ενεργοποιήθηκε να γίνει κάτι για το θόρυβο. Δηλαδή, μια συζήτηση δηλαδή ακριβώς, γύρω από αυτό το πρόβλημα. Ένα ξεκίνημα και με προτάσεις συγκεκριμένες. Κύριε Χαρολαμπίδη. Ναι, δεν είπαμε ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι μιλάμε πλέον για μετρήσιμο κίνδυνο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε μια μεγάλη λεωφόρο πρέπει να ξέρουν πλέον ότι κινδυνεύουν περισσότερο σε σχέση με ανθρώπους που ζουν σε ένα ήσυχο περιβάλλον από παθήσεις όπως η στιθάχη και το έμφραγμα. Ως τυφανία νόσο δηλαδή. Ο κίνδυνος βέβαια δεν συγκρίνεται. Άμα μου λέει ένας τέτοιος άνθρωπος να κόψω το κάπνισμα, να πάω να μείνω σε ένα ήσυχο μέρος. Θα του έλεγα, εννοείται κόψω το κάπνισμα και συνέχισε να μένεις εκεί που μένεις. Αλλά ή κόψε το κάπνισμα και πήγε να μείνεις και σε ένα ήσυχο μέρος. Ναι. Να ζήσεις μέχρι τα 100. Ωραία. Ωστόσο είναι κίνδυνος που πλέον έχει μετρηθεί. Μάλιστα. Αυτό που είπε ο κ. Μόσχος. Δηλαδή, και το άλλο που βάλαμε, βάλατε με την ημερίδα αυτή και τη συζήτηση που ξεκίνησε το... Και σηκώσατε το... Κάτι που δεν είπαμε και το οποίο το κόκκινο κάναμε και με... Η μελέτη στην οποία συμμετείχα εγώ ήταν μια πολυκεντρική μελέτη ευρωπαϊκή, στην οποία συμμετείχα με το Εργαστήριο Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής, την κυρία Κατσουγιάννη, και το Εργαστήριο Πρόληψης της Νοσηλευτικής, τον κύριο Βελονάκη, και μετρήσαμε κυρίως επιδράσεις στον ύπνο, ναι, του θορύβου. Είναι κάτι το οποίο δεν αναφέραμε μέχρι τώρα, ότι μια από τις σημαντικότερες επιδράσεις του θορύβου στον οργανισμό είναι η διαταραχή του ύπνου. Και η χρόνια διαταραχή του ύπνου έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο ενόχληση δηλαδή, αλλά οδηγεί παράδειγμα και σε παχυσαρκία ή... Ναι, είναι λοιπόν πολλαπλές οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο θόρυβος στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλαμπέρη και κύριε Μόσχο. Πάμε σε κάτι άλλο και ετοιμαστείτε. Ένα λεπτό, παρακαλώ, κύριε Μόσχο, να το δούμε μαζί.